Εμείς είμαστε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε τι έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Αττικής και ως ΕΣΝΑ για να διευκολύνουμε το έργο των Δήμων αλλά και των πολιτών, των τοπικών μας κοινωνιών να πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν τεθεί. Είμαστε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε σε ποιους τομείς είναι σήμερα η Αττική πιο δυνατή σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα για να αποτελέσει σύντομα παρελθόν η ντροπή να θάβουμε στη μεγαλύτερη χωματερή στη Φυλή, χωρίς επεξεργασία περίπου 2 εκατομμύρια τόνους σκουπίδια το χρόνο. Πρώτο βήμα, όπως είπαμε, είναι η ενίσχυση των Δήμων στην Αττική με σύγχρονο εξοπλισμό. Στο πλαίσιο αυτό έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 144 καφέ σύγχρονα, υπερσύγχρονα θα έλεγα, απορριμματοφόρα και 33.755 καφέ κάδι σε 58 Δήμους της Αττικής. Το σύνολο των απορριμματοφόρων που θα δοθεί είναι 200 και στο οποίο συνεχίζονται παρά την πανδημία που αντιλαμβάνεστε η παραγωγή είχε για 2 χρόνια δυσκολίες, καταφέραμε να βρεθούμε σε μία προτεραιοποίηση και βεβαίως να πούμε ότι μέχρι την Άνοιξη θεωρώ θα έχουν ολοκληρωθεί πλέον τα 200 απορριμματοφόρα στο σύνολό τους, όπως και οι 48.372 καφέ κάδι που θα δοθούν εντελώτερα προφανώς σε όλους τους Δήμους. Τονίζω πως το εξοπλισμό αυτό παραδίδεται χωρίς κόστος στους Δήμους και Δημότες, αφού η προμήθειά τους γίνεται μετά από μια διαδικασία αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια, κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν είχαν τέτοια σπουδή. Από τους 58 Δήμους, οι 41 υλοποίησαν προγράμματα συλλογής βιοαποβλήτων το τελευταίο τετράμινο. Έχουν οργανωθεί 58 τεχνητές συναντήσεις με Δήμους κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του 2022 για την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Σε σχέση με το 2019 έχουμε πετύχει αύξηση 25% της συνολικής ποσότητας των ανακυκλωσίμων υλικών που εκτρέπουμε από την ταφή. Με την αξιοποίηση του συνόλου του εξοπλισμού οι ποσότητες αυτές προφανώς θα αυξηθούν κατακόρυφα, στέλνοντας το μήνυμα πως μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και τους πιο δύσκολους στόχους, αρκεί να είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε. Το τρίτο βήμα που κάνουμε είναι να υλοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και εκπαίδευση, θα έλεγα, των πολιτών για την αξία της ανακύκλωσης. Από το Μάρτιο του 2022 σήμερα, αξιοποιώντας τη δύναμη των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εντύπων και ηλεκτρονικών τηλεόρασης και ραδιοφώνου, αλλά και τα social media, αναδείξαμε τη σημασία που έχει για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας ο κάθε πολίτης Αττικής να δίνει αξία στα σκουπίδια που παράγει. Τέταρτο σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας είναι η υλοποίηση ενός πιλωτικού προγράμματος εκπαίδευσης μαθητών της Αττικής στην ανακύκλωση. Κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι τα παιδιά παίζουν καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο της ανακύκλωσης για όλη την οικογένεια. Διοργανώνουμε πρωτάθλημα ανακύκλωσης σε 77 δημοτικά σχολεία, σε 66 Δήμους Αττικής, στο οποίο θα συμμετάσχουν 20.267 μαθητές. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα που υλοποιούμε για να ενισχύσουμε την ανακύκλωση, το πέμπτο βήμα, είναι η λειτουργία των 50 κινητών πράσινων σημείων σε όλη την Αττική. 50 φορτηγά, ειδικά μετασκευασμένα φορτηγά αυτοκίνητα, κυκλοφορούν καθημερινά σε όλη την Αττική και σε κάθε σχολείο. Πιθανολογώ ότι περισσότεροι θα τα έχετε συναντήσει. Τα κινητά πράσινα σημεία συλλέγουν κάθε μέρα ανακυκλώσιμα υλικά, μοιράζουν εκπαιδευτικό υλικό, ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τους πολίτες. Νομίζω ότι είναι εμφανές ότι τα τελευταία 3 χρόνια, 3,5 που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι στην ηγεσία της χώρας, έχουν γίνει πραγματικά άλματα στη διαχείριση των αποβλήτων. Άλματα τα οποία σε λίγες μέρες, σε λίγο χρονικό διάστημα θα αποτυπωθούν και στα νούμερα. Άλματα τα οποία σχετίζονται με την διεύρυνση των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων που είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη διαχείριση με τη νέα λογική εκτροπής από την ταφή.
αλλά και βήματα, όχι ακόμα άλματα, και βήματα στην εναλλακτική διαχείριση, όπου με βάση το τελευταίο θεσμικό πλαίσιο διευρύναμε ακόμα περισσότερο τα ρεύματα εκείνα τα οποία είναι υποχρεωμένα να κάνουν συστήματα, βάζοντας κρίσιμα ρεύματα όπως τα κλωστοϊφαντουργικά, τα στρώματα, τα έπιπλα. Η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα καταθέσει στη Βουλή ο Υπουργός, σε συνεργασία με όλο το κυβερνητικό επιτελείο, ένα νομοσχέδιο που θα βάλει στη ζωή μας τη νέα ρυθμιστική αρχή για τα απόβλητα, τα λίμματα και τα ύδατα. Η νέα ρυθμιστική αρχή θα έχει στόχο να δει αν όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε αυτές τις κατηγορίες, κατά τα πρότυπα της ενέργειας, έχουν, οι δράσεις αυτές έχουν και τι αντίκτυπο οικονομική στον πολίτη. Από την παρουσίαση του Περιφερειάρχη Αττικής του Γιώργου του Πατούλη, όσων έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα στον τομέα της ανακύκλωσης, είμαστε, όπως δήλωσα πριν, πολύ ευχαριστημένοι. Όμως, δεν μπορούμε να είμαστε συνολικά για τους δείκτες ευχαριστημένοι σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Όχι ότι δεν έχει γίνει βελτίωση. Ομολογώ ότι τα στοιχεία που έχουμε εμείς δείχνουν ότι έχουν γίνει βελτίωση όσον αφορά τους στόχους των συστημάτων. Έχει γίνει ενίσχυση των Δήμων με σύγχρονο εξοπλισμό. Από την Αττική το μεγαλύτερο, υπόθηκε και προηγουμένως ότι το κόστος του ΕΣΚΝΑ, μάλλον η προσφορά σε χρήματα του ΕΣΚΝΑ είναι πάνω από 100 εκατομμύρια με δημόσιο διαγωνισμό για τα βιοαπόβλητα. Αλλά επίσης έχει ενισχύσει τους Δήμους της χώρας και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του ΙΜΕΠΕΡΑ. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, τη δρομολόγηση της κατασκευής νέων υποδομών. Ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα τι ετοιμάζεται το επόμενο χρονικό διάστημα για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη τη χώρα. Και βεβαίως ιδιαίτερο για μας σημείο είναι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, που γίνεται όμως και σε άλλες περιφέρειες εκ των υστέρων, είναι το παρατηρητήριο της ανακύκλωσης. Ο ΕΟΑΝ, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος του κράτους για την ανακύκλωση, είναι έτοιμος, το είπε και ο Πρόεδρος, να ανταποκριθεί αυξημένες και αναβαθμισμένες θεσμικές του ευθύνες. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που νομοθέτησε η Βουλή σε αυτή τη θητεία, μετά από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Κώστα Σκρέκα, και περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανακύκλωση. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, με βάση τον εθνικό σχεδιασμό, έχουμε τη δημιουργία νέων ρευμάτων ανακύκλωσης, όπως τα κλωστοϊφαντουργικά, τα στρώματα, τα γεωργικά πλαστικά, οι κενές φιάλες από οικιακά φάρμακα αλλά και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα έπιπλα, τα παιχνίδια, τα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, τα ηλιακά πάνελ, που είναι πολύ σημαντικό, ώστε να εκτρέψουμε ένα μεγάλο μέρος από αυτό των απορριμμάτων από τους σχοιτά και την ανεξέλεγκτη απόρριψη. Και τέλος, η επιβολή του τέλους σταφής σε όσους Δήμους επιμένουν να ρίχνουν σε χιτά και χιτή τα σκουπίδια αντί να τα διαχειρίζονται με φιλικό τρόπο. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα στην Περιφέρεια Αττικής, στον ΕΣΝΑ και τους Δήμους, ασκώντας το θεσμικό μας ρόλο για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή πράσινη συμμαχία που θα κινητοποιήσει τους πολίτες Αττικής αλλά και τις υπόλοιπες χώρες, ώστε να υιοθετήσουν μια νέα στάση ζωής. Μια στάση ζωής που θα θέτει ψηλά την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Θέλω, κλείνοντας, να συγχαρώ όσους εργάστηκαν να γίνει πράξη αυτή η εκδήλωση και ελπίζω πραγματικά σε σύντομο χρόνο να πετύχουμε μέσα από δράσεις την αύξηση και υψηλές επιδόσεις στην ανακύκλωση. Οφείλουμε να προσέχουμε και να προστατεύουμε το σπίτι μας, να προστατέψουμε και το φυσικό περιβάλλον. Ας κάνουμε το περιβάλλον δική μας υπόθεση και ας αλλάξουμε συμπεριφορές για δήμους καθαρούς με οικολογική συνείδηση. Για μία ακόμη φορά, το βάρος πέφτει στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης για να συντονιστεί όλη αυτή η προσπάθεια. Μόνο οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είπα, ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός μπορούν να το καταφέρουν και θα το καταφέρουμε.